στις αιτίες που προκαλούν τα συνεχή ατυχήματα στους δρόμους της Κορινθίας, αναφέρθηκε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Συγκοινωνιών, Κώστας Δημόπουλος, ο οποίος παραδέχθηκε πως ειδικά στην Κορινθία η ποιότητα των δρόμων είναι πολύ κακή. Ωστόσο, σημειώνει με νόημα ότι ο πρώτος και καθοριστικότερος παράγοντας των ατυχημάτων είναι οι υψηλές ταχύτητες. Καταρχάς, τα ατυχήματα είναι πολλοί παράγοντες, με πρώτο και κύριο τον οδηγό του οχήματος. Πράγματι, είχαμε δύο τροχεία στο δίκτυο, στην παλιά εθνική οδό Κορίνθου Πατρών και με μια παράσυρση πεζής και με προχθές το βράδυ με την εκτροπή ενός οχήματος με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνοδηγός. Οφείλονται ένα στο ότι ο δρόμος δεν είναι σε τόσο καλή κατάσταση, με την κυκλοφορία πολλών φορτηγών όλο το οδόστρωμα έχει υποστεί καθίζηση, έχει σαμαράκια και γενικά έχει φθαρεί. Αλλά πάνω απ' όλα εκείνο το οποίο παίζει μεγάλο ρόλο είναι η ταχύτητα των οχημάτων. Η ταχύτητα είναι μεγάλη για το οδικό δίκτυο αυτής της κατάστασης. Οι περισσότεροι αλλάζουν λάστιχα ποτέ. Τα λάστιχα του οχήματος και η κατάσταση του οχήματος με την ακρίβεια και την φτώχεια που υπάρχει δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση το όχημα. Και όλα, αλλά πάνω απ' όλα, ακόμα και όταν έχουμε ένα όχημα κακοσυντηρημένο, θα πρέπει να ρυθμίζουμε την ταχύτητα, ούτως ώστε να μην μας συμπεί το κακό. Βλέπουμε στα περισσότερα τροχεία είναι νεαρά παιδιά. Πράγματι, είναι νεαρά τα άτομα που οδηγούν. Δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά. Ίσως η νεανική, πώς να το πω τώρα, το νέο της ηλικίας τους, τους οδηγεί στο να αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Τώρα τι γίνεται, κύριε Μόγκο, στον δρόμο που είναι παρατημένο ακόμα, δεν γίνεται ακόμα έργα, στο κομμάτι από το Κιάτο μέχρι το Δερβέντι, μέχρι το Δερβέντι, μέχρι το σύνορα με την Ακαΐα. Και συνεχίζεται. Έχετε κάνει στο παρελθόν εσείς και μια παρέμβαση και χαρτιά και στήλη, ότι κινδυνεύουν οι οδηγοί καθημένα. Πράγματι κινδυνεύουν οι οδηγοί σε αυτό το σημείο. Έχουν ελαττωθεί όμως τα ατυχήματα, γιατί αυτοί οι οποίοι συντηρούν την οδό και είναι υπεύθυνοι για την οδό έχουν τοποθετήσει στο ενδιάμεσο αυτούς τους πλαστικούς κόνους που έχει σαν αποτέλεσμα να μην γίνονται προσπεράσεις στα σημεία τα επικίνδυνα. Είναι ένα ημίμετρο. Αυτά δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. Θα έπρεπε να υπάρχει η παιδεία στους οδηγούς να προσέχουν αυτά τα σημεία χωρίς τους κόνους. Αλλά επειδή δεν το καταφέραμε με την παιδεία, υπάρχει η λύση των κόνων που δυσκολεύει βέβαια την κυκλοφορία των οχημάτων, ειδικά όταν προπορεύεται κάποιο φορτηγό, αλλά έχουν ελαττωθεί τα ατυχήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μπορώ να πω ότι έχουν μηδενιστεί.